Αδερφοί μου, με τη βοήθεια της Παναγίας μας, συνεχίζουμε τις παρακλήσεις εις το Άγιον όνομά της, και εκείνη ακούει τα παιδιά της και μεσητεύει στον Υιόν της, για να μας χαρίσει την Βασιλεία του την Επουράνιον. Όσοι παρακολουθήσαμε την εχθεσινή παράκληση, είχαμε ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο το οποίο αναφέρεται στην Μεγάλη Παράκληση και έχει ως βάση και κύριον νόημα την τήρηση των Λόγων του Θεού. Μακάρι, λέγει, οι ακούοντες των Λόγων του Θεού και φυλάττοντες Αυτόν. Το σημερινό Ευαγγέλιο της Μικράς Παρακλήσεως αναφέρεται ως κεντρικό νόημα όλου του Ευαγγελίου η ταπείνωση της Παναγίας μας. Ό,τι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, ιδού γάρ από τον ίν μακαριούσι με πάσε γενναία. Εις το Ευαγγέλιο όμως τούτον κυριαρχούν ονόματα τα οποία ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει. Κύρια ονόματα τα οποία αναφέρονται είναι η Ελισάβετ, είναι ο Ζαχαρίας, είναι η Παναγία μας και μία τοποθεσία την οποία αναφέρει ορεινήν το Ιερόν Ευαγγέλιον και πόλην Ιούδα. Όσοι επισκέφθησαν τους Αγίους εκείνους τόπους, υπάρχει μέχρι σήμερα στην ορεινήν Ιερόν Μοναστήριον, το οποίο ακριβώς είναι το μέρος εκείνων όπου η Παναγία μας επήγε, λέγει, για να χαιρετήσει την Ελισάβετ. Ποια ήταν η Ελισάβετ? Η Ελισάβετ ήταν θεία της Παναγίας μας. Και τα δύο παιδιά τα οποία βρίσκονται τώρα στα σπλάχνα της Παναγίας και της Ελισάβετ είναι πρώτα εξαδέρφια. Η Ελισάβετ έχει σύζυγον τον Ζαχαρία και ο Ζαχαρίας ήτο ιερεύς του Θεού και το έκτο μηνή, όταν ήταν η Ελισάβετ έγκυος 6 μηνών, τότε λέγει απεστάλλει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προς την Μαρία Παρθένων. Έστειλε ο Θεός, λέγει, από τους ουρανούς των Αρχάγγελων του στην Παναγία μας όταν ήταν 6 μηνών το μωρό της Ελισάβετ. Εγέννησε η Ελισάβετ παιδί το οποίο εγέννετο πρόδρομος του Χριστού. Η Ελισάβετ γέννησε τον Ιωάννη τον πρόδρομον, τον εξάδελφο του Χριστού, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος του Χριστού 6 μήνες. Τι απέγινε όμως, πώς εγλίτωσε ο Ιωάννης ο πρόδρομος από το μαχαίρι του Ηρώδου? Διότι κατέσφαξε, λέγει, πάντα τα αρσενικά τέκνα από 2 ετών και κατωτέρω. Όσα παιδιά υπήρχαν στην περιοχή εκείνη, όταν οι μάγοι δεν επέστρεψαν στον Ηρώδη για να του δώσουν τα μαντάτα ότι ευρήκαν το πεδίο, το οποίο γεννήθη και εφάνει ο αστήρ ο Μέγας επάνω στους ουρανούς και
ανεστατώθη ολόκληρος η περιοχή της Παλαιστίνης και προπάντων ο φοβερός εκείνος διώχτης των βρεφών, ο Ηρώδης, εκείνη η περίπτωση είναι ένα ερώτημα, πώς εγλίτωσε ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Διότι περιεκυκλώθη από τα στρατεύματα του Ηρώδου, από τους αστυνομικούς ας πούμε σήμερα, από τα όργανα της τάξεως, τα οποία ο Ηρώδης εξαπέλυσε για να συλλάβουν όλα τα αρσενικά τέκνα από τα σαγκάλα των μητέρων και να τα κατασφάξουν. Διότι ήδη ότι ενεπέχθη, εγνώριζαν ότι ενεπέχθη από τον μάγκο, λέγει. Τον ενέπαιξαν οι μάγοι, τον εκροίδευσαν οι μάγοι. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος πώς εσώθη. Η Παναγία μας έφυγε προηγουμένως, προτού ακόμη περικυκλωθούν όλα τα μέρη εκείνα, διότι ο άγγελος, ο οποίος απεστάλει από τον Θεόν, είπε στον Ιωσήφ, σήκω γρήγορα, του λέγει, πάρε το πεδίο και φεύγει μακριά στην Αίγυπτο. Αναφέρει η παράδοση, αδερφή μου, ότι ευρισκόμενος ο Ιωάννης με την μητέρα του την Ελισάβετ στην Αγκάλη, ίνιξε το βουνό, λέγει, και επέρασε από μέσα και έκλεισε πάλι το βουνό εκείνο, χωρίς να αντιληφθούν οι στρατιώτες του Ηρώδου ότι έφυγαν ο Ιωάννης ο πρόδρομος στο βρέφος εκείνο μέσα στην έρημο, και εκεί στην έρημο έμεινε πλέον χωρίς να επιστρέψει. Εκεί στην έρημο εδίδαξε τον κόσμο μετάνοιαν, εδίδαξε τον κόσμο επιστροφήν στο Χριστόν, εδίδαξε τον κόσμο ότι έρχεται ο ισχυρότερος ο πίσω του, ο οποίος δεν είναι το ικανός, λέγει, να κύψει και να λύσει τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Μέσα στην έρημο ο Ιωάννης, αλλά οι στρατιώτες τι έκαναν. Οι στρατιώτες, όπως εις κάθε πολέμους, εις κάθε αναστατώσεις, εις κάθε γεγονότα συγκλονιστικά, υπάρχουν οι λεγόμενοι προδότες. Ενθυμηθείτε τους Γερμανούς όταν ήρθαν στην Ελλάδα, πόσοι προδότες επήγαν με τους Γερμανούς και κατέσφαζαν τους αδερφούς των. Ενθυμηθείτε όταν ήσαν οι Τούρκοι, πόσοι ετούρκευαν και κατέσφαζαν τους αδερφούς των. Και μη γέννητο εάν επιτρέψει ο Θεός και γίνει πάλι μία αναστάτωση σε αυτό το έθνος, να σκεφτείτε πόσοι προδότες θα εμφανιστούν για να σώσουν το τομάρι των και θα πάνε με τους εχθρούς, όποιοι θέλας είναι αυτοί οι εχθροί. Το ίδιο συνέβη και τότε. Ευρέθησαν προδότες οι οποίοι είπαν ότι ο Ζαχαρίας, ο ιερεύς του Θεού, είχε παιδί 6 μηνών. Πού είναι του? Έτρεξαν τα όργανα της τάξεως του Ηρώδου, ο οποίος ήθελε να κατασφάξει τα παιδιά. Έφτασαν εις τον ναό όπου λειτουργούσε ο Ζαχαρίας και τον ερώτησαν, πού είναι το παιδί σου? Και ειρνήθη ο Ζαχαρίας να ομιλήσει. Και κατέσφαξαν αυτόν, λέγει, τον πατέραν μεταξύ του ιερού και του θυσιαστηρίου. Κατεσφάγει ο Ζαχαρίας από τους στρατιώτες του Ηρώδου, διότι δεν έβρον οι στρατιώτες τον Ιωάννη τον πρόθρομο. Έως εδώ γνωρίζουμε τον Ζαχαρίαν και την Ελισάβετ. Αλλά όταν επισκέφθη η Παναγία μας την Ελισάβετ, εγένε το άλλο θαύμα μεγάλο, φοβερό θαύμα. Μόλις επλησίασε η Παναγία μας και πήρε στην αγκάλι της την Ελισάβετ για να την χαιρετήσει, εκείνη τη στιγμή, λέγει, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσιν την κοιλία της. Όπως είπε το έγκυος η Ελισάβετ, έκανε ένα πέταγμα το μωρό μέσα στην κοιλία της, εσκύρτησε. Από τι εσκύρτησε? Από χαρά, από ευλάβεια. Εσκύρτησε από ενθουσιασμό. Εσκύρτησε από φόβο. Εσκύρτησε από θάμβος. Εσκύρτησε
από αγαλίαση. Όλα είχαν περικυκλώσει εκείνο το μωρό, το οποίο ήταν μέσα στα σπλάχνα της Ελισάβετ. Και τότε επλήστη πνεύματος Αγίου, λέει η Ελισάβετ. Ήρθε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και μπήκε μέσα στην Ελισάβετ και ήρχισε, λέγει, να υμνολογεί την Παναγία μας. Και πόθεν μη τούτο ή να έρθει η μήτερ του Κυρίου μου πρόσμε, λέγει, εκείνη τη στιγμή προφητεύει δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος προφητείας αληθής. Λέγει, εσύ, λέγει, είσαι η μητέρα του Κυρίου μου, του Θεού μου, λέγει. Ομολογεί πλέον η Ελισάβετ γεμάτη από Πνεύμα Άγιον, ομολογεί την Παναγία μας ως μητέρα του Θεού, ως Θεοτόκον. Αυτή η οποία γέννησε τον Θεόν και εκείνη τη στιγμή, αφού είπε τα λόγια τα προφητικά η Ελισάβετ και εδόξασε τον Θεόν διότι ήρθεν η Παναγία κοντά της, τότε απεκρίθη η Παναγία μας και είπε, «Μεγαλύν η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου». Η ψυχή μου, λέγει ολόκληρος, υμνολογεί τον Θεόν και αγάλεται η ψυχή μου, η οποία ψυχή χαίρει διότι ηξιώθη να είναι το εκλεκτό εκείνο δημιούργημα του Θεού που εγένετο η κλίμαξ δια να κατέβει ο Θεός από τους ουρανούς στην γη. Και ενώ η Παναγία μας είχε όλα στα σχάριτας, ενώ η Παναγία μας είναι εκείνη η οποία έκθαμβος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της λέγει, δεν έχω τι να σου πω, της λέγει. Δεν έχω τίποτε να πω περισσότερο, λέγει, από όσα αισθάνομαι, μόνον περικλείω όλα μου τα αισθήματα, λέγει ο Αρχάγγελος, όλη μου την χάρη την οποία μου έχει ο επουράνιος Θεός και ανοίγω το στόμα μου και λέγω, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, όλα στα σχάριτας που έχουν τα ουράνια τάγματα, όλην την δόξαν που έχουν τα ουράνια τάγματα, όλην την παρησίαν που έχουν τα ουράνια τάγματα, όλην την αγιότητα την οποία είχε τότε ο κόσμος στην Παλαιά Διαθήκη, όσα είχαν ο ουρανός η γη, όλα τα χαρίσματα τα είχε η Παναγία μας, η οποία ανέβη πάνω από τους αγγέλους και κάθισεν εκ δεξιών του Υιού της. Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό δια χρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, λέγει ο προφήτης. Παναγία μας ανέβηκε πάνω από τους αγγέλους και τα ουράνια τάγματα και κάθισε κοντά στον Υιόν της. Εκ δεξιών του Θεού. Αλλά, αδερφοί μου, μέσα εις όλες αυτάς τα σχάριτας που είχε η Παναγία μας, γιατί δεν μνημονεύει τίποτε άλλο ή μη μόνον ένα σημείο από την χάρη που είχε. Ενώ είχε όλες τα σχάριτες ή το και χαριτωμένη, δεν μνημονεύει τίποτε άλλο. Μνημονεύει μόνον ένα χάρισμα. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Τι σημαίνει ταπείνωση? Ταπείνωση, αδερφοί μου, σημαίνει να κοιτάξεις έναν Θεό να γίνεται άνθρωπος, να τον φτύνουν, να τον χτυπούν, να τον εμπέζουν, να τον υβρίζουν, να τον χαστουκίζουν, να τον μαστιγώνουν, να του φορτώνουν τον σταυρόν, να οδηγείται προς τον θάνατον, να σταυρώνεται πάνω στο σταυρόν και να χύνει το αίμα του και να είναι ταπεινός άχρη θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ταπείνωση τι σημαίνει? Να βλέπεις έναν Θεό να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Ταπείνωση τι σημαίνει? Να βλέπεις έναν Θεό να κάθεται μετά των αμαρτωλών και να τρώγει, να συντρώγει με ταυτόν.
Ταπείνωση τι σημαίνει? Ταπείνωση είναι να βλέπεις έναν Θεό να ταπεινώνεται, να υποφέρει, να κουράζεται, να πάσχει, να υδρώνει. Ταπείνωση τι σημαίνει? Να βλέπεις έναν Θεό να φθονείται από τους εχθρούς του και εκείνος να υπομένει όλα δια την σωτηρία ημών. Εμφυσμούς και μάστιγας και κολαφισμούς λέγει, και ύβρις και εμπεγμούς υπέφεραν ο Κύριος δια την ημών σωτηρίαν. Ταπείνωσης τι σημαίνει? Ταπείνωσης είναι να κοιτάζεις τον Θεόν εις όλας τας φάσεις της ζωής σου, να τον κοιτάζεις, να τον βλέπεις και να λες τι έπαθεν ο Θεός δι' εμέ. Ταπείνωσης τι σημαίνει? Ταπείνωσης είναι να ακενώσεις τον εαυτό σου από μέσα και να τα βγάλεις όλα εκείνα τα οποία ονομάζονται εγωισμός και υπερηφάνεια. Να βγάλεις όλον εκείνο τον βόθρον που δεν υπάρχει πιο χειρότερο αμάρτημα από αυτό, που λέγεται εγωισμός, υπερηφάνεια. Και όταν τα βγάλεις όλα αυτά από μέσα σου, πρέπει να ακούσεις αμέσως τον Θεό να σου λέγει, γιατί υπερηφανεύεσαι? Τι είναι εκείνο που σε κάνει να υπερηφανεύεσαι? Ομολόγησέ το και πες το, λέγει ο Θεός. Τι έχεις, λέγει, ο ου και λαβές? Τι είναι αυτό που έχεις, λέγει, που δεν το πιάσεις, δεν είναι δικό σου, είναι δικό μου? Ή δε ου και έλαβες τι καυχάσαι? Εφόσον δεν έχεις τίποτα δικό σου, γιατί καυχάσαι? Και ερωτούμε αυτή τη στιγμή, εάν ένας έχει δύναμη, είναι ισχυρός, δηλαδή σωματικός ισχυρός, γιατί καυχάται? Σε ένα δευτερόλεπτο το παίρνει ο Θεός. Εάν ένας έχει μυαλό και σκέφτεται και ανακαλύπτει, γιατί καυχάτε? Σε ένα δευτερόλεπτο του το παίρνει ο Θεός το μυαλό και τρελαίνεται, γίνεται τρελός. Ένας ο οποίος ομιλεί, βγάζει ρητορικούς λόγους, παρασύρει τα πλήθη, ενθουσιάζει τα πλήθη, τα φέρει μαζί του με το μέρος του για να παίρνει του ψήφους του. Τι καυχάσαι? Σε ένα δευτερόλεπτο μένεις μουγκός. Έκλεισε, λέει, ο λαιμός του, δεν μιλάει, λέει. Τι έπαθε? Δεν βρίσκουν τίποτα οι γιατροί, λέει. Εάν καυχηθείς εις το φως το οποίο βλέπεις, μα και εκείνος κοιμάσαι με το φως, ξυπνάς χωρίς φως. Και δεν θα λησμονήσω όταν είχα μίαν γνωστή διδασκάλα η οποία δίδασκε τα παιδιά. Και όπως εκάθιτο μέσα στην αυλή με τον σύζυγό της, έπεσε έναν έφος στα μάτια της και έμεινε τυφλή έως όλη της τη ζωή. Απέθανε τυφλή. Ακοή, ακούεις. Σε ένα δευτερόλεπτο όμως ο Θεός σου το σηκώνει και αυτό και μένει σκουφός, δεν ακούεις τίποτα. Τι έχεις, ο ουκέλαδες? Δεν είναι δικό σου. Έχεις τα χέρια. Ξηραίνονται τα χέρια, κόβονται τα χέρια, μένεις χωρίς χέρια. Έχεις πόδια, εκεί που περπατάς και τρέχεις ξαφνικά δεν σέρνεις τα βήματά σου, πάνε και αυτά. Έχεις την υγεία, φεύγει και αυτή. Τι έχεις, ο ου και έλαβες? Είδε ου και έλαβες τι καυχάσαι? Ταπείνωση σημαίνει να γνωρίζεις ότι είσαι ένα αδιανό πλάσμα. Τίποτε δεν έχεις δικό σου, ανήκουν όλα εις τον Θεό. Και όποτε θέλει τα παίρνει και όποτε θέλει τα αφήνει. Και τη ζωή μας. Εκεί που είμεθα και περπατούμενοι στους δρόμους και κουβεντιάζουμε και συζητούμε και γελούμε, σε ένα δευτερόλεπτο γέρνει ο άνθρωπος και πεθαίνει. Κλείνουν τα μάτια του και φεύγουν. Τι έχεις, ο ου και έλαβες? Είδε ου και έλαβες τι καυχάσαι? Μη καυχάσαι, αδερφέ μου, δεν έχεις τίποτα δικό σου. Για να είσαι ταπεινός υπάρχει και ένας άλλος τρόπος. Όποιος σου μιλήσει, όποιος σε πλησιάσει, να λες ότι είναι ανώτερός μου. Τότε είσαι ταπεινός. Να μην κοκορεύεσαι και να λες τι είναι αυτός,
τι είναι αυτός, τι έχει αυτός. Ό,τι έχει, εκείνος τα έχει, εσύ γιατί τον κρίνεις, γιατί τον κατακρίνεις. Ένα άλλο σημείο για να δεις την ταπείνωσή σου, πρέπει να στρέφεις πίσω το μυαλό σου από τον καιρό που γεννήθηκες ως την στιγμή εκείνη και να φέρεις στο μυαλό σου πόσες φορές επίκρανες τον Θεό και πόσες αμαρτίες έκανες. Και πόσα δάκρυα επότισε τον Θεό επάνω στο Σταυρό και πόση χολή τον επότισε επάνω στο Σταυρό όταν έλεγε διψώ. Αντί να του δώσεις νερό, με τις αμαρτίες μας του δίδομαι χολή και ξύδι. Όταν τα σκέφτεσαι όλα αυτά, αδερφέ μου, και βλέπεις χάμω τα πόδια σου, βλέπεις δηλαδή τις αμαρτίες σου, τότε δεν έχεις υπερηφάνεια. Ούτε μία υπερηφάνεια. Δεν σου φταίει ο διπλανός σου. Όταν οργίζεσαι, όταν επιτίθεσαι, όταν υβρίζεις, όταν βλασφημείς, όταν εσχρολογείς, όταν χτυπάς την γυναίκα σου, όταν σπάζεις τα έπιπλα στο σπίτι, όταν φωνάζεις και εξαγριώνεσαι, σήκωσε την πέτρα αυτή και θα ειδείς από κάτω ότι υπάρχει ένα πελούριο φίδι, μια οχιά που λέγεται εγωισμός. Αδερφοί μου, ο Πανάγαθος Θεός δια να σώσει τον άνθρωπο δεν έμεινε μόνο στα λόγια του, έδωκε και στην φύση, έδωκε και στην φύση παραδείγματα. Ένα παράδειγμα υπερηφανίας που έδωσε ο Θεός στην φύση δια να το βλέπουμε είναι εκείνο το παγόνι. Το παγόνι είναι το πιο όμορφο πτηνό που έπλασε ο Πανάγαθος Θεός. Και όταν ανοίξει τα φτερά του και όταν ανοίξει την ουρά του, είναι τόσο υπερήφανο που λέγει ότι δεν υπάρχει άλλο πιο όμορφο δημιούργημα του Θεού πάνω στον κόσμο. Και είναι όντως ένα κάλλος να βλέπεις εκείνο το παγόνι, να το ξαναβλέπεις και να λες αυτά όλα τα χρώματα, πώς θα έφτασε ο Πανάγαθος Θεός πάνω σε αυτό το πτηνό. Σε μια στιγμή όπως είναι εκεί με εκείνο τον εγωισμό, σε μια στιγμή το ακούμε και κλαίει. Δεν γελάει το παγόνι, κλαίει το παγόνι. Γιατί κλαίει? Διότι κοιτάζει τα πόδια του, τα οποία είναι τα πιο άνοστα πόδια, τα πιο άσχημα πόδια. Του έδωσε ο Θεός τέτοια ομορφιά, του έδωσε όμως και τέτοια πόδια, τα οποία δεν υπάρχουν πιο άνοστα πόδια, πιο συχαμερά πόδια, πιο πεταγμένα πόδια, τα οποία μόλις τα κοιτάξει αρχίζει και κλαίει. Αδερφοί μου, για να φύγει ο εγωισμός από μέσα μας πρέπει να κοιτάζουμε και εμείς τα πόδια μας. Τα πόδια μας, τις αμαρτίες μας δηλαδή. Όταν κοιτάξεις πίσω και δεις τις αμαρτίες σου, όταν κοιτάξεις και δεις το χάλι σου και το χάλι μου, όταν δούμε ποιοι είμεθα, τότε δεν υπάρχει υπερηφάνεια. Διότι αυτό το κακό μας παρελθόν είναι ένα πλήθος αμαρτιών και εξ αυτού του πλήθους των αμαρτιών έρχεται και η ασθένεια εις το σώμα. Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Έτσι λέγει ο ημνοδός της Εκκλησίας μας στην παράκληση της Παναγίας μας. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας, διαπρεσβειώντας υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία τονίζει αυτήν την χάρη της ταπεινώσεως και μας την δίδει και εμάς, ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας, ο οποίος εταπεινώθη για να μας δώσει παράδειγμα ταπεινώσεως, ας τον παρακαλέσουμε διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου να μας αξιώσει στον παρόντα κόσμο να έχουμε την αρετή της ταπεινώσεως, διότι με αυτήν έρχεται ο Θεός και σκηνώνει μέσα μας και με αυτήν την ταπείνωση μας αξιώνει και της επουρανίου του Βασιλείας, της οποίας ήθελε να γίνομαι κληρονόμη. Αμήν. Oh, yeah.
Oh.